σίγουρα το παρουσιαστικό του δεν ήταν τέτοιο ώστε να χαρακτηριστεί ωραίος. Όμως ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος ασκούσε μια ιδιαίτερη γοητεία στις γυναίκες και η διαδρομή του ήταν γεμάτη από πολλές κατακτήσεις που ο ίδιος χαριτολογώντας έλεγε ότι ανταγωνίζονταν σε αριθμό τις τρίχες που είχαν φύγει από το κεφάλι του. Μπορεί αυτό να ήταν υπερβολή, όμως η αλήθεια είναι πως ο αγαπημένος ηθοποιός είχε τον τρόπο του με το αντίθετο φύλο. Πιθανότατα ένας από τους λόγους που δεν παντρεύτηκε ποτέ να ήταν και αυτή η ροπή του προς το γυναικείο φύλο και φυσικά η αδυναμία που είχε στο φλερτ. Ο Διονύσης βέβαια συνήθιζε να κάνει πλάκα όταν κάποιοι τον ρωτούσαν γιατί δεν παντρεύεται, απαντώντας πως καμία δεν αντέχει το ροχαλιτό του. Όταν τον είχε ρωτήσει ο σακελάριος, ο αξέχαστος ηθοποιός απάντησε «Δεν πάω να πνιγώ καλύτερα». Ίσως όμως να του ήταν αδιανόητη η ιδέα πως θα έπρεπε να μαζευτεί, να νοικοκυρευτεί και να δέσει άγκυρα στο πλάι μιας και μόνης γυναίκας. Οι ερωτικές περιπέτειες του Παπαγιαννόπουλου ήταν τόσο εντός όσο και εκτός χώρου. Και επειδή καθώς μεγάλωνε προτιμούσε όλο και νεαρότερες, συχνά στις συστάσεις που έκανε τις αποκαλούσε ανιψιές του. Κάποιες φορές, ορισμένες από αυτές, έπαιζαν και κανένα ρολάκι σε δική του ταινία, προκαλώντας κουτσομπολιά. Όμως ο ηθοποιός ποτέ δεν έβγαζε τα προσωπικά του στην φόρα. Άλλωστε μιλάμε για μια άλλη, εντελώς διαφορετική εποχή που οι επώνυμοι ήθελαν να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους και όχι να την δημοσιοποιούν. Ωστόσο υπήρξε μια γυναίκα την οποία ο Παπαγιαννόπουλος ήθελε αλλά δεν μπόρεσε να κάνει δική του και δυσκολεύτηκε αφάνταστα να ξεπεράσει την απόρριψή της. Ήταν η Άννα Καλουτά, η τότε βασίλισσα της επιθεώρησης και παράλληλα μια γυναίκα που όσο και αν προσπαθούσε ο Παπαγιαννόπουλος ή οποιοδήποτε άλλος εκείνη την εποχή δεν θα μπορούσε να την έχει, διότι απλούστατα εκείνη είχε μάτια μόνο για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, με τον οποίο είχαν αναπτύξει μία θυελλώδη σχέση και οι κακές γλώσσες τότε υποστήριζαν ότι ο αγαπημένος γοητευτικός ηθοποιός χάλασε το γάμο του. Ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος την ήθελε πολύ, αλλά του ήταν αδύνατο να μπει ανάμεσά τους, κυρίως επειδή σεβόταν και εκτιμούσε τον Κωνσταντάρα, αλλά και εξαιτίας της ίδιας της φύσης της σχέσης μεταξύ Κωνσταντάρα Καλουτά, αφού ήταν από εκείνους τους φοδρούς έρωτες που συχνά περιγράφονταν στις ταινίες τους. Πάντως ο Παπαγιαννόπουλος, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να παρηγορηθεί στην αγκαλιά οποιασδήποτε άλλης, δεν κατάφερε να διαχειριστεί καλά την απόρριψη. Σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, πληγώθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε για ένα σημαντικό διάστημα είχε κλειστεί στον εαυτό του και φλερτάριζε με την μελαγχολία. Συνέχισε βέβαια τη ζωή του με τις γνωριμίες με τις ανιψιές του, όμως την Καλουτά δεν την ξεπέρασε ποτέ. Με αυτόν τον τρόπο έχασε τη γυναίκα που ήθελε, κέρδισε όμως την εκτίμηση του φίλου του. Και αυτό ήταν το πιο σημαντικό για εκείνον.